Με στόχο τη βιώσιμη διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής νήσου Χρυσής, γίνονται οι απαραίτητες μελέτες, οι οποίες παρουσιάστηκαν από επιστήμονες στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, δίνοντας μήνυμα αισιοδοξίας ότι κάποια στιγμή το οικοσύστημα της νήσου θα ανακάμψει. Έπρεπε να γίνει μία πλήρης αποτύπωση του χερσαίου και του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Του θαλάσσιου περιβάλλοντος για ένα λόγο παραπάνω, γιατί η Natura είναι μόνο στην ξηρά και πρέπει να υπάρχει και μία περιμετρική ζώνη. Θα ακούσουμε σήμερα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που για πρώτη φορά έχουν βρεθεί στο νησί και από πλευράς χλωρίδας και από πλευράς πανίδας. Ήδη υπάρχει η διάθεση και εκ μέρους του ΟΦΠΕΚΑ να έχουμε κάτι σε σχέση με την επισκεψιμότητα από του χρόνου. Ο αριθμός δηλαδή που θα καταδείξει η μελέτη φέρουσας ικανότητας να μπορεί να είναι δεσμευτικός. Ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει έτοιμη δηλαδή πλατφόρμα με την οποία κάποιος μπορεί να κάνει κράτηση θέσης για να είναι μέσα στον αριθμό αυτό που πρέπει για να επισκεφτεί το νησί. Θετικό από μέρους μας θεωρούμε ότι έχει δημιουργηθεί σύλλογος με όλα τα μικρά σκάφη και αυτούς οι οποίοι κινούνται και έχουν δημιουργήσει και άλλον έναν εν είδη οικονομικό πόρο πάνω στο νησί. Μία από τις 4 μελέτες που έχουν διεξαχθεί, η μελέτη φέρουσας ικανότητας και φύλαξης πρότεινε 900 έως 1.000 επισκέπτες ημερησίως στη Χρυσή, γεγονός που αλλάζει τον κανονισμό λειτουργίας, ωστόσο σηματοδοτεί μία νέα εποχή για το νησί που θέτει ως προτεραιότητα την ασφάλειά του. Μελετήσαμε την Πανίδα, να δούμε τι διαφορές υπάρχουν από την προηγούμενη μελέτη που κάναμε, την ειδική περιβαλλοντική μελέτη που παραδώσαμε στο Δήμο Ιεράπετρας το 2015, να δούμε ποια εξέλιξη έχει η Πανίδα, ιδίως μετά τα κάποια μέτρα που έχουν ληφθεί σε σχέση με την επισκεψιμότητα των χώρων, και διαπιστώσαμε κάποιες αλλαγές. Κάποιες είναι προς το θετικό, δηλαδή κάποια είδη πουλιών αναπαράχτηκαν που δεν αναπαράγονταν πριν, και κάποια είναι αρνητικά λόγω της εξάπλωσης κάποιων ειδών, κυρίως φερτών, όπως είναι τα κουνέλια. Έχουμε μια φτωχή οικολογική κατάσταση, θα έλεγα, όσον αφορά τη φυτοκάλυψη του οικοσυστήματος και επίσης έχουμε την παρουσία ξενικών ειδών, όπως είναι το λεοντόψαρο και ο λαγοκέφαλος, αλλά και ένα είδος αχινού, τα οποία έχουν αρκετά μεγάλη επίδραση στο θαλάσσιο οικοσύστημα γενικότερα της Χρυσής. Οι μελέτες που έγιναν είναι πολύ σημαντικές, γιατί στο εξής το νησί θα το διαχειρίζεται ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και η ελληνική πολιτεία με περιβαλλοντικούς όρους. Έτσι λοιπόν έπρεπε να γίνει μια πλήρης αποτύπωση του χερσαίου και του θαλάσσιου περιβάλλοντος.